Ναι. Σας ακούμε. Εγώ μιλώ. Εσείς. Ναι, ακούτε να σας πω. Μιλάτε για την εκκλησία. Mm-hmm. Μιλάτε για κάποιον παπά. Mm-hmm. Γιατί δεν το βγάζετε αυτόν τον παπά για να μπορεί ο κόσμος να προστατευτεί. Ναι. Μόνο να λέτε για το μικρόφωνο ότι στοιχίζει 40.000, να λέτε για κότερα, να λέτε για φώτα, για φωτιστικά, ενώ πολυελαίους, ενώ αν κοιτάξετε στο Μαχαιράν, αν κοιτάξετε στον Άγιο Ιρακλείδιο και τι αυτοκίνητο κρατάει ο γέροντας της Λεμεσού και τι αυτοκίνητο κρατάνε οι άλλοι. Αυτά γιατί δεν τα λέτε. Γιατί δεν προστατεύετε την εκκλησία και βγαίνετε μόνο να μιλάτε. Σας ευχαριστούμε. Γιατί δεν εκείνον τον παπά που είναι να ξέρουμε ποιος είναι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Είναι όλες ευπρόσδεκτες οι απόψεις σας. Να πάρουμε για την άλλη τηλεφωνική γραμμή, παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Κυρία Ελίτα, καταρχάς συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Σας ευχαριστούμε. Στενοχωρήσετε με λίγο σήμερα, διότι επίστευα ότι σαν δημοσιογράφος είστε πολύ πιο σοβαροί. Θα κάνω μία ερώτηση, μόνο τούτο θέλω να μου λύσετε. Η κυρία η οποία βγήκε στην τηλεόραση έχει περάσει από κάποια γυναικολογική εξέταση για να δείτε κατά πόσο όντως έχει βιαστεί? Δεν θα σας απαντήσω, γιατί είμαι πολύ σοβαρή, αντίθετα με αυτό που πιστεύετε. Και δεν σας οφείλω καμιά απάντηση. Αυτά τα οποία έχει πει η κοπέλα τα έχουμε εξακριβώσει ως ένα σημείο. Και από εκεί και πέρα, όπως φιλοξενούμε τον οποιοδήποτε για την μαρτυρία του, φιλοξενούμε και τη συγκεκριμένη για τη δική της μαρτυρία. Από εκεί και πέρα θα πάρουν τα πράγματα το δρόμο της δικαιοσύνης. Είτε θέλετε να πάρουν, είτε δεν θέλετε να το πάρουν. Λοιπόν, αυτά. Άλλη μια γραμμή, παρακαλώ. Ναι. Εγώ ήθελα να εκφράσω τη συμπάθεια μου εις την κοπέλα. Επίσης θέλω να πω ότι δυστυχώς βρισκόμαστε σε μια παρακμάζουσα κοινωνία. Πολύ σωστά έγραψε στη σελίδα προηγουμένως ότι είπες ότι υποκρινόμαστε. Όταν υποκρινόμαστε και θέλουμε να δούμε τα προβλήματα, τότε δεν πάμε μπροστά. Πάμε πίσω. Δυστυχώς. Και πάλι την συμπάθεια μου στην κοπέλα, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Να είστε καλά. Λοιπόν, είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα τα τηλεφωνήματα, γιατί βλέπουμε με τι πάθος ο κόσμος αγαπά την Εκκλησία. Και την αγαπά, αλλά και μερικοί μπορούν να δουν ότι ίσως μερικοί από την Εκκλησία να έχουν ξεφύγει. Δηλαδή υπάρχει μια σύγκρουση στις απόψεις από τα τηλεφωνήματα που έχουμε πάρει. Ναι, εκείνο το οποίο... Και εμείς αγαπούμε την Εκκλησία, ναι. Μάλιστα. Είναι αναμφισβήτητος και ο ρόλος της Εκκλησίας που έπαιξε σε δύσκολες περιόδους της ιστορίας μας. Θα δούμε το ιστορικό σε λίγο. Αυτό να το κρατήσουμε, είναι σημαντικό. Και γιατί το λέμε και γιατί το τονίζουμε, γιατί δεν σημαίνει πως εάν σήμερα πράγματι κάποιοι ιεράρχες ή κάποιοι ιερείς ή κάποιοι οτιδήποτε μοναχοί μπορεί κατά καιρούς να μας απογοητεύουν ή να μας σκανδαλίζουν, δεν σημαίνει ότι. Και κάνουμε κριτική σε αυτά που μας σκανδαλίζουν, δεν σημαίνει ότι τα έχουμε γενικά με το θεσμό της Εκκλησίας. Άρα χρειάζεται να το πούμε. Όχι, αυτό. Είναι δηλαδή καλό... η εκπομπή η οποία ανέδειξε ιερείς και μας κατηγόρησαν και γι' αυτό. Πρέπει τώρα να απολογηθούμε ότι βγάζουμε μία μαρτυρία, μία συμπολίτησάς μας που πολύ πιθανό να έχει υποστεί βιασμό από ένα κληρικό. Όχι. Πρέπει να απολογηθούμε γι' αυτό. Όχι, δηλαδή λέμε. Πρέπει να βάζουμε στάχτη στα μάτια μας να μην κρίνουμε τους ιερείς. Και εξηγήστε μου αυτή την κατάσταση. Έχουν δείξει ευαισθησία και πολύ σωστά οι ιεράρχες μας κατά καιρούς στο να αμέσως να εξετάζουν πράγματα που σκανδαλίζουν το ποιμνιό τους. Πολύ σωστά. Γι' αυτό και πρέπει και αναμένουμε και αυτή η περίπτωση να ακουστεί, να εξεταστεί και να πάρει το δρόμο που πρέπει, προκειμένου ακριβώς να υπάρχει μια ηρεμία και προκειμένου η Εκκλησία να συνεχίζει να έχει το σημαντικό ρόλο που πρέπει να έχει μέσα στην κοινωνία. Γιατί αν βάζει κάτω από το χαλί τέτοιου είδους καταγγελίες, είναι λογικό στην πορεία του χρόνου αυτός ο σημαντικός θεσμός της Εκκλησίας που μας έχει σώσει κατά καιρούς να τρωθεί από τους ίδιους τους μηχανισμούς της. Πιστεύω ότι δεν πρόκειται να αλλάξουν ιδιαίτερα τα πράγματα. Δεν είναι σήμερα που υπάρχουν σκάνδαλα και υπάρχουν τρωτά στην Εκκλησία. Πάντοτε υπήρχαν. Μάλιστα δε μπορώ να επικαλεστώ και τη μαρτυρία του δεσπότη μας, του γέροντα της Λεμεσού, που χαριτολογώντας είχε πει κάποτε ότι, ξέρετε, ο κόσμος ψάχνει θαύματα στην Εκκλησία.
Πρώτα απ' όλα το μεγαλύτερο θαύμα είναι ότι η Εκκλησία στέκει εδώ που στέκει 2000 χρόνια παρά τα κακά που εμείς οι ιερείς κάνουμε στην Εκκλησία. Αφήνω εμάς τους πολίτες, τους μη κληρικούς, αλλά μιλούσε για τους κληρικούς. Αυτό είναι το ένα. Που την άλλη, σίγουρα δεν πρόκειται να γίνει ένας Άγιος Θεσμός. Προσδοκούμε σε αυτό. Και αν υπάρχει οποιαδήποτε κριτική, εκεί που πρέπει να σταθούμε είναι στη διαφάνεια. Τα πράγματα πρέπει να έχουν μεγαλύτερη διαφάνεια, ούτως ώστε ο καθένας από μας να μπορεί όσον είναι δυνατόν να εμπιστεύεται την Εκκλησία ή να εμπιστεύεται, όχι την Εκκλησία, την Εκκλησία την εμπιστευόμαστε γιατί είναι πέραν των προσώπων. Να εμπιστεύεται περισσότερον τους ιερείς. Και υπάρχουν, επαναλαμβάνω, έχουμε γνωρίσει και από αυτήν την εκπομπή, έχουμε γνωρίσει τόσους και τόσους ιερείς. Νομίζω ότι παίζουμε το παιχνίδι των τηλεθεατών που από την αρχή δεν στεκόμαστε εδώ για να πούμε πόσο καλή είναι η Εκκλησία ή πόσο καλή είναι η ιερείς. Αυτό το ξέρουμε, εξομολογούμαστε, έχουμε τη δική μας Εκκλησία, είναι γνωστό. Την Εκκλησία την αγαπούμε, δεν θα το λέμε απολογητικά κάθε φορά. Είναι άλλη ουσία. Η ουσία αν υπάρχει σύψη και διαφθορά στους κόλπους της Εκκλησίας. Εμείς πρέπει να το περάσουμε στον ντούκου γιατί... Καθόλου, ναι. Όπως ποτέ δεν το περνά η Εκκλησία, η ίδια η Εκκλησία. Γιατί όταν μιλούμε για Εκκλησία, μιλούμε για μας την ουσία. Μάλιστα. Δεν μιλούμε για τους ιερείς, για τον κλήρο. Μιλούμε για μας. Το και... ιερατείο να πούμε. Ναι. Ναι. Και πάντοτε υπήρχαν σκάνδαλα. Όταν πάμε ιστορικά να δούμε, υπάρχουν σημεία και τέρατα. Αλλά ταυτόχρονα, αυτό είναι το μεγαλείο της Εκκλησίας. Υπάρχουν Άγιοι. Αυτή η ίδια Εκκλησία γεννά Αγίους. Εσύ τι μας χρόνο λες, με το χρόνο. Μας λες ότι αν βιαστούμε από ένα κληρικό πρέπει να πάμε να τον καταγγείλουμε. Σαφέστατα. Ωραία, σε ευχαριστώ. Πάμε σε δύο τηλεφωνικές γραμμές, παρακαλώ. Αλλά δεν πρέπει να βιάζουμε την Εκκλησία. Έρχομαι... Να μην την βιάζουμε. Να μην την βιάζουμε υπό την έννοια, εκφράζω την αγωνία που εκφράζουν πολύ απλοί άνθρωποι. Την έχουμε βιάσει ως εκπομπή. Όχι, ουδέποτε. Ουδέποτε. Και εμείς εδώ σαν εκπομπή έχουμε σταθεί πάντοτε πολύ θετικά με δηλαδή, την Εκκλησία. Δηλαδή, αν ζητούμε διαφάνεια από όλο το σκηνικό της πολιτικής μας ζωής, αν ζητούμε διαφάνεια αρχιερείς, από τους αρχιερείς να μην βιάζουν το σώμα της Εκκλησίας, οφείλουμε να το καυτηριάζουμε. Γιατί όταν ένας επίσκοπος, ένας αρχιερέας μιλά με τον τρόπο που μιλά, εκφράζεται με τον τρόπο που εκφράζεται τον απαξιωτικό σε ανθρώπους, σε σύνολα ανθρώπων, ή συμπεριφέρεται οικονομικά σε άλλους έτσι και σε άλλους αλλιώς. Όταν λέω σε άλλους έτσι, δεν πρόκειται να ικανοποιηθούν όλοι οι άνθρωποι, όλων τα αιτήματα. Αλλά δεν μπορεί να είναι οι φίλοι, οι συγγενείς να ικανοποιούνται και οι άλλοι όχι. Δεν γίνεται. Γι' αυτό μιλώ για διαφάνεια. Και προηγουμένως μίλησες για τον Ηλία. Δεν το είπα στον αέρα, αλλά. Το λέω εγώ. Όχι, θέλω να το πω εγώ. Ναι. Θέλω να το πω εγώ. Γιατί... Συγγνώμη, συνδυασμό ναι. θα σου δώσω. Γιατί θέλω να το πω εγώ. Γιατί είναι σημαντικό. Κατά καιρούς και πρόσφατα στην ιστορία της Εκκλησίας μας, ακούσαμε πολλά περί σκανδάλων. Είτε οικονομικών είτε οτιδήποτε. Και πολλοί άνθρωποι είναι υπερευαίσθητοι. Από την ίδια την ηγεσία, την νυν ηγεσία που μας έχει τάξει. Εγώ μιλώ γενικά και λέω ότι κατά καιρούς έχουν ακουστεί πολλά σκανδάλα. Και κάποιοι άνθρωποι μπορεί να άνοιξαν ευαισθησία, υπερευαισθησία ίσως, και να αυτοκτόνησαν. Όπως είναι, είπα ονομαστικά πράγματι, το παιδί τον ήξερα και εγώ, τον αείμνηστο, το φίλο, τον Ηλία. Ο οποίος ακούστηκε. Πολύ αγαπητός. Ο οποίος ακούστηκε κάποτε διάφορα και ο ίδιος αυτοκτόνησε και δικαιώθηκε και με τα θάνατο, διότι αυτά τα οποία τον είχαν κατηγορήσει δεν είχαν καμία απολύτως ισχύ. Γι' αυτό και θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί πριν ακριβώς καταλήξουμε κάπου, αλλά ταυτόχρονα να είμαστε και πολύ προσεκτικοί στις απαιτήσεις μας προς την ίδια την Εκκλησία. Παρακαλώ. Τηλεθεατές, να σας ακούσουμε, ναι. Παρακαλώ. Ναι, χαίρετε. Χαίρετε. Συγχαρητήρια την εκπομπή σας, κύριε Ελίτα. Να είστε καλά. Και να βγάζετε πάντα έτσι τα ωραία θέματα που στη δημοσιότητα για να τα ακούει ο κόσμος. Όχι, δεν τα αντέχουμε. Έχω την εντύπωση ότι δεν τα αντέχουμε. Πείτε μας.
Κοιτάξτε, ρε, επειδή ο χειρισμός που δεν αρέσει να χαλούν το ωραίο προφίλ της Εκκλησίας. Μα η Εκκλησία είναι όμορφη, το ιερατείο ναι, μερικές φορές μας τα χαλά. Μάλιστα. Όμως ορισμένοι κληρικοί κάνουν τους ανθρώπους να μην έρχονται κοντά στην Εκκλησία. Εγώ εκείνο που θέλω να πω είναι μια λαϊκή παροιμία. Ο κόσμος το έχει τούμπανον και Εκκλησία κρυφόν γαμάρι. Mm-hmm. Για να κάνετε αυτές τις εκπομπές πρέπει να κάνετε δεκάδες, μπορεί και εκατοντάδες, για να αναλύσετε τα λάθη που κάνει η Εκκλησία και τις άλλες καταστάσεις. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ελίτα, να πούμε ότι στο τέλος θα δείξουμε και ένα απόσπασμα της ομιλίας του Γέροντα Παΐσιου, που το βγάλαμε πολλές φορές από την εκπομπή, να μιλάει μια προφητεία συγκεκριμένη για την Κύπρο. Την βρήκαμε αυτή την προφητεία και θα τη δείξουμε στο τέλος της εκπομπής. Λοιπόν, να πάρουμε άλλη μια τηλεφωνική, παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ. Ναι, σας ακούμε. Ναι, σας χαιρετώ. Και εμείς. Εγώ θα ήθελα να κοιτάξω αυτήν την κοπέλα που στέκει εκεί ακίνητη και τα ακούει όλα αυτά και λυπάμαι πάρα πολύ. Εγώ είμαι μητέρα και έχω κόρη. Λοιπόν, ένας αδερφός του Πάπα και καλύφθηκε με όλα αυτά. Mm-hmm. Πώς μπορεί αυτόν το ανώνυμο πλάσμα τώρα να βρει το δίκιο του. Mm-hmm. Διότι δεν λέμε τώρα, δεν είναι η Εκκλησία που κάνει τα λάθη, είναι οι άνθρωποι που την υπηρετούν που mm-hmm. κάνουν τα λάθη. Η Εκκλησία είναι ο ίδιος ο Θεός και αυτό δεν το αλλάξει με τίποτε. Mm-hmm. Λοιπόν, εγώ υποψιάζομαι, εγώ ένα πράγμα θέλω να θίξω. Αυτός ο άνθρωπος ήταν πολύ καλά οργανωμένος, το λέω άνθρωπο, όχι ιερέα, mm-hmm. Και εγώ πιστεύω ότι πρέπει να το ξανάκανε. Λοιπόν, εγώ παρακαλώ, εάν ακούει κάποιος ή κάποια, διότι και παιδιά έχουν γίνει θύματα κληρικών δυστυχώς, όχι μόνο παιδιά και κοπέλες και άντρες. Mm. Λοιπόν, εγώ θέλω αυτές οι κοπέλες, έστω και ανώνυμα, αν ξέρουν κάτι να πούν, διότι να μην μείνει μόνη της αυτή η κοπέλα και να πυροβολείται έτσι. Αλλά αν θέλεις τη γνώμη μου, Ελίτα μου, με την πείρα που έχω στη ζωή, καλύτερα να πάει να καταγγελθεί στον Αρχιεπίσκοπο, εντάξει, από σας την εκπομπή πριν να δει την κοπέλα, γιατί αν πάει στα δικαστήρια τίποτα δεν τη σώζει. Γλυκιά μου, μιλήσατε πραγματικά σαν μια γυναίκα που νοιάζεται την άλλη γυναίκα. Σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Να πάρω και την άλλη τηλεφωνική γραμμή, παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Ονομάζομαι Ανδρέας Ανδρέου. Ναι. Είναι πρώτη φορά που κάνω μια παρέμβαση σε λεπτικό αδερφό. Δεν σας ακούω. Είναι η πρώτη φορά που παίρνω για παρέμβαση. Ωραία. Σας ευχαριστούμε. Ναι. Ο λόγος που παίρνω είναι, ενώ παρακολουθούσα το πρόγραμμα σας, κάποιος κύριος άφησε εχμές και της κοπέλας να πιθανόν να έρθει και η ίδια. Όχι, δεν ήταν κύριος. Ήταν δύο κυρίες που έκαναν εχμές ότι μπορεί να έρθει και η ίδια. Του άκουσα το δεύτερο, ο οποίος μίλησε ότι πήγαινε από ακόμα στην Εκκλησία και δεν ξέρει σε τι και σου περίμενε το συμβάν. Θεώρησα ότι ήταν εχμές εναντίον υπέρ του κατακέντρου. Το λοιπόν, η πληγή μου άποψη είναι ότι η Εκκλησία, η Ορθόδοξη πίστη, από αυτά που έχω διαβάσει τουλάχιστον, από την αρχή της συγκαθιδρυσής της Αντίστοιχης Θρησκείας, βασικά στην αρχή κατάστρεψε τον ελληνικό πληθυσμό, κλείνοντας τις ιατρικές σχολές, καίγοντας τις βιβλιοθήκες της Αλεξάνδρειας και της Εφέσου, ξεκληρίζοντας ολόκληρες οικογένειες στο όνομα της αγάπης, συσσωρεύοντας τεράστιες περιουσίες στα χέρια τους. Ξέρουμε πολύ καλά τι έγινε στο Βυζάντιο, αλλά και στο τέλος του Βυζαντίου, εσυντικολόγηση με τον Σουλτάνο, όπου κράτησαν τα δικαιώματα που είχαν και εξακολουθούσαν να απομυζούν τον χριστιανικό λαό της περιοχής. Αν και αυτή η νομαρχία θα δείτε τι γράφει αυτός ο άνθρωπος για τους παπάδες και τους ιερείς, είναι καιρός ο κόσμος να αντιληφθεί ότι οι λεγόμενοι ιεράρχες και εκπρόσωποι της αγάπης δεν έχουν κανένα μα καμιά σχέση με αυτό που λέμε αγάπη και χριστιανισμός, ό,τι δεν ήταν αυτό, γιατί ο χριστιανισμός έχει παραχαραχθεί πάρα πολύ από την επίσημη Εκκλησία, όπως συμβαίνει και σε άλλα δόγματα. Οπότε πιστεύω αυτή τη στιγμή ο κόσμος ο ίδιος, όχι μόνο καταγγείλει αυτούς που καταχρώνται και βιάζουν κόσμο, αλλά που καταχρώνται τις σχέσεις τους ακόμα και σήμερα,
και να διαπηρεάζουν καταστάσεις που καμιά σχέση δεν έχουν με το λεγόμενο μήνυμα της αγάπης. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να πω ότι διαφημίστηκατε επιγόντως, αλλά ήταν ενδιαφέροντα όσα μας είπατε. Θα ακούσω τα σχόλια σας με την επιστροφή. Παρακαλώ, πάμε. Στα παιδιά, καφεδάκια. Ναι, σε σωλήνα. Βαρύ και ασήκωτο εγώ. Black, ξέρεις εσύ. Α, και παγάκια σε σχήμα κιθάρας. Τα καλαμάκια σας. Μαύρα. Στιγμιαίος καφές Σελέστ. Διάλεξε όλα τα άλλα. Όχι τον καφέ. The new fragrance by Diesel. Well, hello, is this thing on? Is anybody listening? A brand new day has begun. Come on, lift me up, it's a brand new day. Open up a little happiness today. So I can be someone new. So I can be someone. Θέλεις να είσαι πάντα στα χάι σου? Έλα στη Mega Electric. Samsung 32 inch on LCD Full High Definition από 499, μόνο 399 ευρώ. Και Samsung 40 inch on LED Full High Definition από 829, τώρα μόνο 729. Mega Electric, πουθενά αλλού. Στην Pop Live, ευρωπαϊκή τηλεόραση Σάμπα LCD 42 inch on από 500, μόνο 369 ευρώ. Bauman Backless ηλεκτρική σκούπα 1800 βατ από 45, μόνο 26 ευρώ και 90 σεν. Quilt, μόνο 6,90. Μόνο στην Pop Live. Τι παραμυθένια μουσική και αν για επιτυχία διψάω κι εγώ κι εσύ. Καινοτομία από το ΦΑ. Το ασύγκριτα απαλό κρέμο ντους NutriSkin με 7 περιποιητικά θρεπτικά συστατικά. Άφησε το δέρμα σου να γίνει το πιο όμορφο φόρεμά σου. Νιώσε φανταστικά με το νέο NutriSkin από το ΦΑ. Καλημέρα μαμά. Καλημέρα μπαμπά. Καλημέρα μωρό μου. Καλημέρα μωρά μου. Άφροστρομ. Ξυπνάς καλά. Μαλλιά πολύ ταλαιπωρημένα και τίποτα δεν βοηθάει? Η απόλυτη λύση. Αναδόμηση μαλλιών από τον Schwarzkopf. Gliss Ultimate Repair. Για πρώτη φορά ένα υγρό σύμπλεγμα κερατίνης επανορθώνει ακόμα και τη μεγαλύτερη φθορά, χαρίζοντας τα μαλλιά απόλυτη αίσθηση ανανέωσης. Έτσι η νέο Gliss Ultimate Repair. Schwarzkopf. Επαγγελματική φροντίδα για σένα. Υπάρχει διαφάνεια στους κόλπους της Ορθόδοξης Εκκλησίας στον τόπο μας σήμερα? Οι υπηρέτες του Θεού τον εκπροσωπούν επάξια? Σύμφωνα με μαρτυρίες, δυστυχώς υπάρχουν και σε αυτό το χώρο εξαιρέσεις. Είναι ωστόσο βάσιμες? Ποια είναι η γνώμη του κόσμου? Εγώ νομίζω κάνουν οι δουλειές τους καλά. Δεν εμπιστεύομαι κανένα. Οι ιερείς μας είναι αρκετά καλοί. Σίγουρα κάποιες περιπτώσεις υπάρχουν.
Δεν είναι όλοι, άνθρωποι είναι και αυτοί. Εγώ μόνο αυτό θα σας πω. Ζήτω ο Αρχιεπίσκοπος, τίποτε άλλο. Δεν είναι λίγες οι φορές που η εκκλησιαστική περιουσία και οι φόροι αποτέλεσαν πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ πολιτικής ηγεσίας, ενώ πολλά ακούγονται για τους μισθούς που λαμβάνουν ανώτεροι υπάλληλοι της Αρχιεπισκοπής και των Μητροπόλεων. Όσο για την ακίνητη περιουσία που διαθέτει η Εκκλησία, αξίζει ένα άλλο πρόγραμμα για τον τρόπο που αυτά δημιουργήθηκαν. Σύμφωνα με στοιχεία τα οποία παρουσίασε ο Διευθυντής του Ελεκτικού Τμήματος κ. Ιωάννης Χαριλάου, το αποθεματικό της Εκκλησίας της Κύπρου στις 31 Δεκεμβρίου του 2008 ήταν 867.707.976 ευρώ. Ο κ. Χαριλάου έδωσε στους δημοσιογράφους συνοπτικό πίνακα των λογαριασμών, σύμφωνα με τους οποίους το 2008 τα έσοδα της Εκκλησίας της Κύπρου ήταν 46.012.584 ευρώ. Το 2008 η Εκκλησία της Κύπρου διέθεσε για τη μεσοδοσία των ιερέων 10.468.286 ευρώ. Τα έσοδα της από επενδύσεις και μερίσματα από επιχειρήσεις που διατηρεί ανέλθαν στα 14.831.166 ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2008, η Εκκλησία της Κύπρου διέθεσε για εισφορές σε εκπαιδευτικά και φιλανθρωπικά ιδρύματα, σε υποτροφίες, σε απόρους ασθενείς κτλ. Το ποσό των 5.198.435 ευρώ. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία των λογαριασμών, τη μεγαλύτερη οικονομική ευρωστία διαθέτουν η Μονή Κύκου με αποθεματικό το 2008 555 εκατομμύρια ευρώ και η Αρχιεπισκοπή Κύπρου με 123 εκατομμύρια ευρώ. Όπως διευκρίνησε ο κ. Χαριλάου, η Εκκλησία πληρώνει κανονικά φόρους παρά το γεγονός ότι δεν την αναγκάζει η νομοθεσία. Ωστόσο, σύμφωνα με τη Γενική Ελέκτρια, η Εκκλησία υπόκειται σήμερα δυνάμεις σχετικών νόμων στην καταβολή φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας, φόρου κεφαλοχικών κερδών, τελών χαρτοσύμων, έκτακτης εισφοράς για την άμυνα της δημοκρατίας, φόρου προστιθέμενης αξίας ως αγοραστής αγαθών και υπηρεσιών, ενώ τα εισοδηματικά της εξαιρούνται από την επιβολή φόρου εισοδήματος με βάση ειδική πρόνοια στον περιφορολογίας του εισοδήματος νόμο. Ο κ. Χαριλάου μας είπε επίσης σε πρόσφατη τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε μαζί του ότι η Ιερά Σύνοδος, φέτος έχοντας υπόψη την επερχόμενη οικονομική κρίση, αποφάσισε να μειώσει τις δαπάνες της Εκκλησίας και έχει προβεί σε απόφαση παγίωσης όλων των προσαυξήσεων και αυξήσεων σε όλους όσους απασχολούνται στον χώρο της Εκκλησίας, οι οποίοι παίρνουν πέραν των 2.000 ευρώ το μήνα. Επιπρόσθετα, σε ορισμένες περιπτώσεις παγιοποιήθηκε η αυτόματη την αριθμική αναπροσαρμογή. Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία, η Εκκλησία μας είναι σε θέση να στηρίξει οικονομικά την κυπριακή κοινωνία. Είναι αρκετή η οικονομική βοήθεια που παρέχει σε άπορους και ασθενείς. Ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος δήλωσε πριν από λίγο καιρό σε συνέντευξή του ότι, αν χρειαστεί, όλη η περιουσία της Εκκλησίας είναι στη διάθεση της πατρίδας και του λαού. Όμως δήλωσε επίσης ότι δεν θα δοθεί για να τη σπαταλήσουν άλλοι. Η Εκκλησία πληρώνει κάθε χρόνο εκατομμύρια ευρώ σε φόρους για την ακίνητη ιδιοκτησία που κατέχει, δήλωσε. Γιατί κάποιοι μιλούν για κλονισμό στις σχέσεις της Εκκλησίας και πιστών και πώς στηρίζουν τη θέση αυτή, τι γνώμη έχει η νέα γενιά και ποιο μήνυμα θέλει να περάσει στους υπηρέτες του Θεού? Μπορεί να βρει, ας πούμε, ιερείς που να κάνουν τη δουλειά τους σωστά, κάποιους όμως όχι. Ζήτησα σε έναν παπά να με εξομολογήσει, αλλά ας πούμε ούτε που τα χάνε μπορούσε εκείνη τη στιγμή και δεν μπορούσε να ενδιαφερθεί, ας πούμε, να μου πει πότε μπορείς να έρθει και να το κανονίσουμε. Εντάξει, πια παρακάτω. Να ξεφύγουν από τα υλικά αγαθά, από τον υλισμό, γιατί αυτό βλέπουμε συνεχώς, και να βασιστούν περισσότερο στις πανανθρώπινες αρχές και αξίες. Γιατί δεν δημοσιοποιούν τις εταιρείες, τα κέρδη, αλλά γιατί δεν δημοσιοποιούν επίσης, διότι λέμε πολλές φορές βοηθούμε, αλλά δεν το λέμε. Γι' αυτό και η νεολαία, νομίζω, είναι τόσο κοντά στην Εκκλησία. Εσείς είστε κοντά στην Εκκλησία? Όσο με αφήνουν και όσο μου δείχνουν ότι μπορώ να είμαι κοντά. Αν δεν μου δείχνουν ότι μπορώ να είμαι κοντά στην Εκκλησία, δεν θα είμαι. Μαρτυρία που εκκρεμεί, είναι ώρα που περιμένει να την ακούσουμε, παρακαλώ. Χαίρετε, κυρία Λίτα μου. Χαίρετε. Χαίρετε. Πιστεύω ότι λέτε είναι αλήθεια, αλλά οι ανθρώποι το συγχύσαν με την Εκκλησία και με τους παπάδες. Mm-hmm. Είμαι με την κοπέλ που είναι θύμα. Κάποιος συγγενής της οικογένειάς μου γνώριζε ένα παπά επί ένα χρόνο και μια ημέρα το έχει μεθύσει και έκανε έρωτα μαζί της. Και εκείνο το θύμα δεν μπορεί να μιλήσει παρακάτω επειδή κανένας δεν πιστεύει ότι υπάρχουν έτσι πράγματα. Και εγώ κατά τη γνώμη μου πιστεύω ότι μπαίνει ο σατανάς σε κάποιους παπάδες για να μπορέσει, για να μας δείξει ότι είναι πιο δυνατό που την Εκκλησία.
Ο κόσμος εισήχησε ένα πράγμα. Άλλο είναι η εκκλησία, μπράβο, άλλο είναι οι παπάδες που κάνουν λάθη και εκείνοι δεν πρέπει να κάνουν λάθη. Οι ανθρώποι ναι κάνουν λάθη, ναι κάνουν λάθη, αλλά οι παπάδες δεν πρέπει να κάνουν λάθη και αυτό μπαίνει ο σατανάς μέσα τους για να δείξει ότι δεν είναι ικανός να υπηρετήσει το Θεό. Σας καμία θέση η εκκλησία. Η εκκλησία είναι η εκκλησία μας, την αγαπούμε, ναι, αλλά είναι οι παπάδες που και ο σατανάς που μπαίνει μέσα τους. Εγώ έτσι πιστεύω, κυρία Σας Ζήτα. Ευχαριστώ πολύ. Θα πάρω άλλη μια τηλεφωνική, Βασιλή μου και Μαρίνο μου, και επιστρέφω. Παρακαλώ. Ναι. Ναι, σας ακούμε. Κυρία Ζήτα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Για να μιλήσω, να πω, άκουσα σας πριν που είπετε ότι υπάρχει διαφθορά σύψη στην εκκλησία. Όχι, ερώτηση. Είναι ερώτηση αυτό. Ερώτηση. Mm-hmm. Να απαντήσω. Ναι, παρακαλώ. Αν πιάσεις την εκκλησία, το Πατριαρχείο βασικά από το 1453 που πέσε η Κωνσταντινούπολη, είναι θαύμα που στέκει ζωάνε. Περάσαν τόσα χρόνια με στη μάνα του μουσουλμανισμού και στέκει ζωάνε. Mm-hmm. Ούτε θαύμα είναι, ούτε τυχαία είναι. Τα πράγματα είναι καθαρά. Ο Σουλτάνος έκανε μία συμφωνία με τους παπάδες, άνοιξαν τους την πόρτα οι παπάδες, μπήκαν μέσα, εδιάσαν την πόλη, εγκαταστρέψαν τον ελληνισμό, έκαναν τη μεγαλύτερη προδοσία του ελληνισμού, του διαθρόβη. Και τα ίδια πράγματα σκέφτονται ακόμα. Έτσι πέρασαν τους το πράγμα. Για την κοπέλα που εδιάσαν για μένα ο συγκεκριμένος, ποιος είναι να το δικάσει τούτο. Εντάξει, να μην είμαστε τόσο αφοριστικοί, δηλαδή δεν πιστεύω ότι το Πατριαρχείο προς Θεού έκανε οποιαδήποτε συμφωνία με τους Τούρκους, αλλά είναι μία άποψη, Βασίλη Χριστόδουλο. Ναι, είναι μία άποψη, Λίτα, αλλά δεν ευσταθεί σε αντιπρέπει. Ιστορικά υπάρχει όντως και είναι αποδεκτό ότι υπήρχαν συμφωνίες με το Σουλτάνο, διαχειριζόντουσαν πάρα πολλά πράγματα οι αρχιερείς, αλλά σε καμία περίπτωση δεν άνοιξαν την Κερκόπορτα για να μπει ο στρατός των... Είναι και ο Παπαφλέσσας, Αθανάσιος Γιάκος, είναι ένα αντιλαμβικό πέρα για πέρα. Εκείνον όμως, γι' αυτό ορισμένες φορές γινόμαστε οδοστρωτήρες και είναι λάθος. Τώρα, έρχομαι ξανά στο θέμα της Εκκλησίας. Πιστεύω ότι εκεί που τα πράγματα πάνε πολύ στραβά είναι ότι η ιεραρχία αντί πνευματικής εξουσίας έχει αρχίσει να λειτουργεί ως εξουσία. Εξουσία οικονομική, εξουσία ελέγχου πάνω στους ανθρώπους. Όχι μέσω της ταπείνωσης και του προτύπου, αλλά ελέγχοντας. Εδώ είναι ένα μεγάλο θέμα. Και πιστεύω από εδώ πηγάζουν πάρα πολλά κακά στην Εκκλησία μας. Εάν θέλουμε να καταλάβουμε την ουσία, πρέπει να αγγίξουμε το θέμα της εξουσίας και να ξαναπάμε στη βάση. Η Εκκλησία δεν έχει να φοβηθεί όταν είναι ταπεινοί και φτωχοί. Αυτοί που έχουν να φοβηθούν είναι αυτοί που είναι αρχομανείς και θέλουν να ελέγχουν τους ανθρώπους. Και είναι εδώ τα υπόλοιπα, ακούμε ότι... ακούω διάφορα. Είπεν ο Α αυτόν, είπεν ο άλλος εκείνο. Είναι καιρός να αρχίσει ο καθένας από μας να χρησιμοποιεί λίγο και τη μνήμη του. Όταν χρησιμοποιούμε τη μνήμη, δεν ακούμε μόνο τον ήχο των λέξεων. Πρέπει να βλέπουμε κιόλας, και αυτό είναι καθαρά πατερικό, το ποιος λέει τι. Όταν σταθείς και ακούσεις το τι λέει, ας πούμε σήμερα, ο νυν προκαθήμενος της Εκκλησίας, που διαχρονικά έχει πει δεν ξέρω κι εγώ τι, ναι, διερωτούμε πως είναι δυνατόν κάποιοι άνθρωποι να ακούν με προσοχή και να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη αυτά που λέει. Βασίλη μου, δεν μπορώ να το αφήσω να περάσει τώρα αυτό έτσι, για τον προκαθήμενο της Εκκλησίας. Θα επιστρέψω να πάρω από τον Μαρίνο δύο... Μα το θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Όχι, με θέλω το όνομα να μου.
Θέλω να σε ρωτήσω λεπτομέρειες. Ναι. Απλά δεν μπορώ να κάνω αυτό το διάλογο. Λέω τώρα, έχω δύο τηλεφωνικές που περιμένουν. Μάρι, να θέλεις κάποια απλά πράγματα. Θα πω ότι δεν είναι εποχές σήμερα όπως ήταν παλιότερα που οι πιστοί ή αν θέλεις όλοι εμείς ήμασταν αγράμματοι και περιμέναμε από οποιοδήποτε να μας πει για να καταλάβουμε κάποια πράγματα. Σήμερα το ποίμνιο της Εκκλησίας είναι επίσης άνθρωποι του Πανεπιστημίου, άνθρωποι των γραμμάτων, βγάζουν σχολεία, διαβάζουν και επομένως ναι, είναι λογικό και πρέπει να έχουν απαιτήσεις. Αλλά θα σχολιάσω λίγο το βίντεο που είδαμε πριν σχετικά με την περιουσία της Εκκλησίας. Θα το πω ξανά. Κατά τη διάρκεια του πολέμου του 1974, αν δεν υπήρχε η Εκκλησία και οι επιχειρήσεις της Εκκλησίας, πολλοί θα ήταν άνεργοι. Ωραία, και τα προβλήματα και θα τα είχαν ακριβώς. Άρα είναι σημαντικό. Ωραία. Καλώς κάνεις, Μαρίνο. Ναι. Όμως, εγώ εξακολουθώ να απευθύνομαι στους τηλεθεατές και να λέω το εξής. Έχουμε μια καταγγελία ενός βιασμού από ένα κληρικό της Εκκλησίας μας. Προς Θεού, δεν μιλάμε για την Εκκλησία ότι είναι κακή. Η Εκκλησία είναι καλή και εκκλησιαζόμαστε και κοινωνούμε και εξομολογούμαστε και υπάρχουν πάρα πολύ καλοί ιερείς. Έγινε όμως αυτή η μαρτυρία. Έχουμε αυτή τη μαρτυρία για ένα βιασμό. Υποθετικά μιλώντας έγινε αυτός ο βιασμός, γιατί πρέπει πάντα ως δημοσιογράφος να λέω υποθετικά μιλώντας, μέχρι ότου εξακριβωθεί, γίνει δίκη κτλ. Και η πρώτη αντίδραση που έχω από κάποιες γυναίκες είναι Παναγία μου και αμαυρώνεται το αυτό της Εκκλησίας και αν έτυχε από ιερέα είναι η γυναίκα που κούνησε την ουρά της. Αυτό το πράγμα με προσβάλλει εμένα προσωπικά. Ναι. Λες και δεν έχουμε να ακούσει ποτέ για τις χιλιάδες των αγοριών, όχι μόνο κοριτσιών, των αγοριών στη Δυτική Ευρώπη, στην Αμερική, από καθολικούς ιερείς που έχουν παραβιαστεί στην πολύ μικρή τους ηλικία. Αυτά δεν είναι μόνο στην αλληλοδαπή. Γίνονται και στον τόπο μας. Μπορεί όχι με αυτήν τη συχνότητα, αλλά γίνονται. Άρα, ας μην εθελοτυφλούμε. Λοιπόν, πάμε, αν θέλουμε δικαιοσύνη και διαφάνεια, τα θέλουμε παντού, από τα σπίτια μας, μέχρι την εκκλησία μας, μέχρι τους ιερείς μας, μέχρι την πολιτική ηγεσία, μέχρι την κυβέρνηση, μέχρι τη δημόσια υπηρεσία, μέχρι το στρατό, μέχρι τη γειτονιά μας, παντού. Τηλέφωνο, παρακαλώ. Σας ακούμε. Ναι, εγώ μιλώ. Εσείς. Ελίδα μου, καλησπέρα και σε χαρδιά διακομπή σας. Εγώ θα δώσω μια δική μου προσωπική μαρτυρία. Πριν κάποια χρόνια είχα βρεθεί στις κεντρικές φυλακές για ένα χρέος 1.250 ευρώ. Είχα συμβιβαστεί με τον εαυτό μου ότι δεν έχω την τα λεφτά, θα μείνω στη φυλακή μέχρι να τα βρει η γυναίκα μου, η συγγενής μου και έγινε φτωχή για να με βγάλω. Όπως συνήθισε να εκκλησιάζουμε εκτός φυλακής, εκκλησιάστηκα και στην φυλακή. Τη συγκεκριμένη Κυριακή τη λειτουργία εντελούσε ένας Μητροπολίτης, δεν θα ονομάσω ποιος. Μετά το τέρας της λειτουργίας έπαιρνε διάφορους φυλακισμένους, του ρωτούσε, μιλούσε μαζί τους. Και ένας από αυτούς ήμουν και εγώ. Μου λέει, τέκνο μου, γιατί βρίσκεσαι εδώ. Λέω, χαρτολογώντας, γιατί είμαι φτωχός, λέω, εδεσιμότατε. Λέω, φτωχός και είσαι στη φυλακή. Λέω, μάλιστα, δεν έχω να πω 1.250 λίρες, τις οποίες χρωστούσα σε διάφορους και πλέρωνα μέχρι να πάω αυτό το ατύχημα που έπαθα και να μην μπορώ να πληρώσω και βρέθηκα στη φυλακή. Και περιμένω να βρεθούν αυτά τα λεφτά από τους συγγενείς μου για να φύγω. Ανά πάσα στιγμή μπορώ να φύγω, αν βρεθούν τα λεφτά. Μια χώρα σε παίρνει μου λέει και αύριο πρωί είναι εμείς η Μητρόπολη θα πληρώσει και θα βγάλουμε. Ενώ είχα συμβιβαστεί εγώ ψυχολογικά με τον εαυτό μου ότι θα μείνω εκεί μέχρι να βρεθούν τα λεφτά από τους δικούς μου ανθρώπους, πήρα άλλο θάρρος, μια ότι αύριο το πρωί θα είμαι ελεύθερος επιτέλους. Παίρνω μια μέρα, παίρνω δυο μέρες, παίρνω τρεις μέρες, τέσσερις, μια εβδομάδα. Πλέον είχα καταρρεύσει ψυχολογικά με το περίμενε αυτού του κύριου Μητροπολίτη. Εντάξει, μέχρι που η γυναίκα μου δανείστηκε, πούλησε προς τον ιερικό μου όπλο που ήταν η αγάπη μου, να μαζέψει τα λεφτά να έρθει να με βγάλει από τη φυλακή. Αυτό το πράγμα το έχω και θα το έχω μέχρι που ζω μέσα μου. Γιατί μου υποσχέθηκε, δεν του ζήτησα. Δεν του τα ζήτησα. Αυτό είπε ο Βασίλης ο Χριστοδούλου μου, ότι τώρα αν θέλεις να παραλάβεις, Βασίλη. Ναι, επαναλάβω ότι εσείς είχατε συμβιβαστεί με τα γεγονότα ως είχαν και αποφασίσατε ότι θα μείνω εδώ μέχρι που να βρεθούν τα λεφτά από την οικογένειά μου, εάν βρεθούν και πότε. Που την ώρα όμως που κάποιος έπαιξε μαζί σας με αυτόν τον τρόπο, στην ουσία αυτό που έγινε ήταν ιδιαιτέρως κακοποιητικό. Γιατί δημιούργησε ψεύτικες προσδοκίες. Είναι αυτό που δημιουργούσαν όλα
και δημιουργούν όλα τα φασιστικά καθεστώτα όταν θέλουν να σπάσουν τη συνείδηση των ανθρώπων, το ηθικό των ανθρώπων. Τους λένε θα σε αφήσω αύριο, ετοιμάστου, θα σε αφήσω μεθαύριο. Και καταραίουν στο τέλος οι άνθρωποι. Είναι αυτό. Και δεν είναι, εδώ δεν καυτηριάζω το ότι δεν εδοθήκαν αυτές οι 1.200 λίρες. Δεν έπρεπε να υποσχεθούν ότι θα του δοθούν. Μα αυτό είπε και ο άνθρωπος, έτσι. Ναι, αυτό, εκατέρρευσε αυτός ο άνθρωπος για αυτόν τον λόγο. Θα πάρω άλλες δύο τηλεφωνικές που περιμένουν. Παρακαλώ. Hello. Ναι, γεια σας. Ελίγα μου, γεια σας. Θέλω να καταγγείλω κάποιον παπάνο, ο οποίος είναι συμπαθώ. Ο άνθρωπος που δώσει καταδικαστική σε Θεσσαλονίκη για κατοχή ναρκωτικών, πηγαίνει στη Λάρνακα χωρίς ράσο, επισκέπτεται στη Λάρνακα χωρίς ράσο, γέγκος στην οικογένειά του, αλλού είναι με παντελόνι, αλλού είναι με ράσο, αλλού δηλώνει παπάς της δικής μας. Μισό λεπτό, αλλάξτε λίγο θέση, διότι το κινητό σας κάνει διακοπές. Ναι, αλλού δηλώνει παπάς της δικής μας εκκλησίας και επισκέπτεται και τους παλιωμερολογίτες. Τούτον το πράγμα που έκαναμε παράπονο στην αστυνομία και δεν εξετάστηκε τίποτε για το συγκεκριμένο άτομο. Ότι λειτουργεί στην Πάφο, αλλά περιφέρεται στη Λάρνακα με ρούχα πολίτη. Ναι, με ρούχα χωρίς να είμαι παπάς. Και κάνει τη ζωή του, ας πούμε. Ναι, ναι. Έχω δώσει το όνομά του στην κοπέλα μου σήμα. Λοιπόν, καλώς τα κάνετε αυτά που κάνετε και θα δώσουμε και εμείς, θα έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σας για να δούμε πού έγινε αυτή η καταγγελία και γιατί δεν ληφθήκε υπόψη. Για να το λέει και για να επιμένει. Φυσικά δεν σημαίνει, κάποιος τώρα συνεχίζει και φορεί τα ράσα, δεν σημαίνει ότι είναι και ιερέας. Είναι αυτό που λέμε τα ράσα, δεν κάνουν τον παπά. Δηλαδή μπορεί πράγματι η Εκκλησία της Κύπρου να έχει επιβάλει κάποιες ποινές, αλλά κάποιος να πει ότι είναι παλιωμερολογήτης ή να πει ότι είναι οτιδήποτε λειτουργεί άλλο. Λειτουργεί όμως, λέει στην Πάφο. Ναι, λειτουργεί, λέει η κυρία. Δεν το είχα αντιληφθεί σωστά, ίσως. Αφού τη ρώτησα. Ναι. Ναι, τη ρώτησα. Παρακαλώ. Ναι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Περιμένω αρκετή ώρα στη γραμμή. Απολογούμε. Γιατί ήθελα να μιλήσω. Θέλω να μου δώσετε λίγο χρόνο. Από ό,τι έχω ακούσει, σας έχω ανοιχτεί σε όλα τα απόψεις, σε όλα τα θέματα. Εγώ ήθελα να πω αρχικά ότι σταμάτησα να πιστεύω στο Θεό. Ότι δεν υπάρχει εκκλησία. Δεν υπάρχει Θεός. Γιατί αν υπήρχε ένας Θεός, όπως λέτε, γιατί παρακολουθώ χρόνια τις εκπομπές σας, που μιλάτε για θαύματα και καλά κάνετε, έτσι. Αλλά όπως γίνονται θαύματα, γιατί να μην γίνεται θαύματα για αυτή την κοπέλα, για να αποφευθεί ο βιασμός από τον ιερέα. Εγώ έχω δύο καταγγελίες συγκεκριμένα. Δεν μιλώ για κουβέντες του καθενέ, όπως λέμε στην Κύπρο. Στην ενορία μας υπάρχει ένας ιερέας, που όπως συνηθίζεται στην Κύπρο έχουν 5-6-7 μωρά, αλλά είδες είναι ξένοι εργάτες που έχουν οικονομικά προβλήματα, τους εκμεταλλεύεται για να βρίσκεται μαζί τους στις σεξουαλικές πράξεις, καταλαβαίνετε. Συνευρίσκεται μαζί τους για ερωτικά. Ναι, συνευρίσκεται ακριβώς. Η δεύτερη καταγγελία που ήθελα να σας πω, πριν κάποια χρόνια έχω θεία που είναι χωρισμένη, που παρολίγο σε εξομολόγηση να καταλήξει στη θέση της κοπέλας. Αυτά... Να διαστεί δηλαδή. Αυτά τα έχετε εξακριβωμένα, είναι από μαρτυρίες άλλων. Είναι εξακριβωμένα για να πάρω τηλέφωνο, σας είπα, περιμένω πάρα πολύ ώρα για να τα πω. Ο συγκεκριμένος ιερέας δεν βρίσκεται στη ζωή σήμερα. Είναι, στην κηδεία του ήταν με τιμές, αλλά ήταν άνθρωπος που μιλούμε... Σίγουρα πρέπει να κάνουμε και τα πράγματα που έκαμε ο ιερέας στην κοπέλα. Αχ, γλυκιά μου, σε ευχαριστούμε που μας πήρες. Άλλη τηλεφωνική περιμένει, να μην περιμένει ο κόσμος. Ερίκο μου, έχουμε άλλο, παρακαλώ. Ναι. Τηλεφωνική περιμένει, να μην περιμένει ο κόσμος. Ένταση, χαμηλώστε την ένταση της τηλεόρασης, παρακαλώ. Γεια σας. Ναι. Ναι, σας ακούμε. Ναι. Ναι, ναι. Συγγνώμη, είναι η πρώτη φορά κι εγώ που πιάνω και έχω λίγο τρακ. Όχι. Απλά θέλω να σας μιλήσω κι εγώ για αυτά τα πράγματα που γίνονται. Πείτε. Εγώ είμαι 33 χρονών και μέχρι στιγμής δεν έχω πάει πουθενά για εξομολόγηση. Γιατί εγώ πιστεύω ότι ο παπάς
δεν είναι άνθρωπος του Θεού. Ο παπάς είναι άνθρωπος που κάνει τη δουλειά του. Mm-hmm. Γιατί για αυτή τη δουλειά που κάνει πληρώνεται. Mm-hmm. Δεν τη κάνει επειδή στο θέλει αυτός, πληρώνεται. Και τώρα όλοι κοιτάνε πώς και πώς να γίνουν ιερείς, πώς και πώς για να μπορέσουν να μάθουν περισσότερα λεφτά. Εγώ αυτό κατάλαβα. Επιτρέψτε, δέχομαι όλες τις απόψεις. Απλά προσωπικά μιλώντας, και εγώ είχα έτσι μια δυσκολία στην αρχή. Εκ των υστέρων, ο κάθε άνθρωπος βρίσκει τον εξομολόγο που του ταιριάζει. Δηλαδή, πρέπει να έχουμε και μια διάκριση. Ποιος μας ταιριάζει, ποιος δεν μας ταιριάζει, με ποιον έχουμε επικοινωνία. Και πραγματικά είναι μια καταπληκτική εμπειρία, πνευματική εμπειρία. Αν θέλετε να με εμπιστευτείτε, δοκιμάστε την με τον κατάλληλο.